γιατί στην πρώτη γραμμή των ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται και γυναίκες εξωματικοί. Σήμερα θα συναντήσω πάνω σε μια πυραβλάκατο την ανθυποπλοίαρχο Φίβε Παπακώστα, που κατάφερε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Σας, ήταν πάντα να εργαστείτε στο πολεμικό ναυτικό? Από πολύ νεαρή ηλικία θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω ιδιαίτερη αγάπη για τα ταξίδια και πάντα με εντυπωσίαζε η δύναμη της θάλασσας. Με τι παίζατε μικρή? Παίζατε με κούκλες? Κι εγώ, όπως κάθε μικρό κορίτσι, έπαιζα με τις κούκλες μου και φυσικά είχα πάντα παρέα τις αδελφές μου. Το μεγαλύτερό σας όνειρο ποιο είναι? Κάθε μάχημος εξωματικός του πολεμικού ναυτικού έχει όνειρό του να γίνει κάποια στιγμή κυβερνήτης ενός πολεμικού πλοίου. Ως γυναίκα θα ήθελα να μπορώ να συνδυάσω ένα τέτοιο μεγάλο στόχο με την οικογενειακή μου ζωή. Πώς αποφασίσατε ότι θέλετε να ασχοληθείτε με τα στρατιωτικά επαγγέλματα? Παρόλο που δεν είμαι από μια οικογένεια στρατιωτικών, με επηρέασαν αρκετά φιλικό περιβάλλον της οικογένειάς μου, με αξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού, που πάντα είχαν να μου διηγηθούν μια ιστορία ή να μου δώσουν ωραία στοιχεία από το επάγγελμά τους. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε σαν γυναίκα που εργάζεται στο πολεμικό ναυτικό? Ως γυναίκα στο πολεμικό ναυτικό δεν αντιμετωπίζω κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, αλλά για κάθε έναν από εμάς που υπηρετεί σε ένα πολεμικό πλοίο, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι όταν βρισκόμαστε μακριά από τις οικογένειές μας σε κάποιο ταξίδι. Πόσο καιρό μένατε μέσα στο καράβι? Ένα ταξίδι με ένα πολεμικό πλοίο μπορεί να διαρκέσει από μία εβδομάδα έως και ένα μισή μήνα. Υπήρξε κάτι που σας έκανε να φοβηθείτε ή να αισθανθείτε απειλή? Ο φόβος είναι ένα ανθρώπινο συνέστημα και μπορεί οποιοδήποτε να νιώσει φόβο σε μια δύσκολη στιγμή. Αλλά οι εξωματικοί του πολεμικού ναυτικού δεν φοβούνται, αλλά πάντα ανησυχούν. Τι σας είπαν οι γονείς σας όταν τους ανακοινώσατε ότι θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό το επάγγελμα? Σας βοήθησαν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας? Η οικογένειά μου με στήριξε εξ αρχής για την επιλογή μου και πάντα ήταν δίπλα μου σε ό,τι χρειαζόμουν από τις σπουδές μου έως και σήμερα. Και τώρα είναι πάρα πολύ περήφανη για ό,τι έχω καταφέρει. Τι έχετε να πείτε στα μικρά κορίτσια που ονειρεύονται να ακολουθήσουν τη διαδρομή σας? Να σκεφτούν πολύ καλά την επιλογή τους, γιατί είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί υπομονή και δύναμη, αλλά να ακολουθήσουν το στόχο τους χωρίς να σταματήσουν σε κανένα εμπόδιο και χωρίς να φοβηθούν.